αν έχουμε κάποιες ελλείψεις, είναι δύο θέσεις τις οποίες ψάχνουμε, δηλαδή του center for και ενός αριστερού back. Και από εκεί και πέρα, το ευχάριστο για μένα σαν προπονητής, ότι ξεκινάμε με όλα τα παιδιά, δεν θα μείνει κανένας πίσω, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αυτό που σας είπα. Και από εκεί και πέρα πιστεύουμε έτσι μια χρονιά πάρα πολύ καλή όπως πέρσι, με καλό ποδόσφαιρο. Υπάρξει τώρα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα με τον Αγκούλο και δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βλέπω να γυρίζει δηλαδή, που εκεί και πέρα επιβάλλεται και μάλιστα σύντομα να μπορούσαμε να βρούμε, βρήκαμε κάποιους παίκτες, αν μπορέσουμε ας πούμε στη διαπραγματεύση να τελειώνουμε και να το φέρουμε όσο το δυνατόν πολύ πιο σύντομα. Και από εκεί και πέρα να μας μείνει η θέση του αριστερού μπακ, που πιστεύω ότι και εκεί ας πούμε, αν το ψάξουμε λίγο, μπορούμε να βρούμε και εκεί. Ο στόχος για την ομάδα είναι η γρήγορη σωτηρία, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι, πάντοτε. Ξεκινάμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο καλύτερο από το προηγούμενο. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ ενισχύονται, παρόλο ότι το μεταγραφικό παζάρι δεν άρχισε, ας πούμε, δεν είναι, πιστεύω, στο φόρτε του. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπετε οι μεγάλες ομάδες, ειδικότερα πρωτοκλασσάτες ομάδες, οι 5-6. Δικιά μου φιλοσοφία σαν προπονητής είναι να μπορούμε να καλύπτουμε όσο το δυνατό με το ποδόσφαιρο το οποίο θα παίζουμε να ικανοποιούμε τον κόσμο. Σίγουρα είναι και το αποτέλεσμα στη μέση, αλλά εγώ πρωτίστως δίνω βάση σε αυτό. Και πιστεύω ότι όπως το επιθετικό πνεύμα αυτό που μας διακρίνει όλη την περσινή σεζόν, έτσι θα μας διακρίνει και φέτος. Κάθε προετοιμασία είναι και δύσκολη. Μπαίνουν οι βάσεις για όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος που θα έχουμε μπροστά μας. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά προς το παρόν. Και αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε πρώτα απ' όλα υγιείς και να έχουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή. Σίγουρα με τιμά ότι ο προπονητής μου δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να δουλεύω καθημερινά σκληρά στις προπονήσεις για να καταφέρω να βγάλω το καλύτερο μου πρόσωπο στο γήπεδο και να το δικαιώσω. Η χρονιά που ξεκινά, να είμαστε καλά όλα τα παιδιά, να έχουμε μια καλή προετοιμασία, να είμαστε υγιείς και πρώτα Θεός να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να παρουσιάζουμε από το πρώτο παιχνίδι την εικόνα που είχαμε πέρυσι. Μπορεί ο Πλατανιάς να κάνει παρόμοια πορεία? Φυσικά και μπορεί. Μην ξεχνάμε τους στόχους όμως, γιατί αυτοί οι στόχοι είναι οι πρώτα που πρέπει να κληρωθούν. Και πιστεύω ότι η γρήγορη σωτηρία είναι ο πρώτος στόχος που έχουμε φέτος, σαν πρώτο στόχο δηλαδή, να εκπληρώσουμε. Ήρθα σε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Κατευθείαν όλα τα παιδιά με αγκαλιάσανε και αισθάνθηκα την πρώτη κιόλας μέρα ότι ήρθα σε μια ομάδα η οποία είναι με όλη σημασία της λέξης οικογένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και οι ευχές δικές μου είναι να έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Αγωνιστική στόχη. Και για την ομάδα, τίποτα, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι.